Ε, η Θέα, οκ. Εδώ ξέρω κάνει παραγγελία. Wow. Αγνά κάμερα. It's not that cold. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Εράσμους μου στη Λιθουανία. Τι με ηλίθεια, ποτέ ξανατραβάω το βίντεο. Είμαι στη Λιθουανία έξω από ένα χωριό που είναι μη σας πω που στο τέτοιο τιμάνα. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία, σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Βασικά χθες φτάσαμε, έβρεχε πάρα πολύ. Αλλά φτάσαμε. Ευτυχώς έχω δίκλινο και θα καθίσουμε εδώ για άλλες 6-7 μέρες. Εδώ έχει μια λιμνούλα και ο Κωνσταντίνος μιλάει μάλλον με τους γονείς του. Τώρα είμαστε στο δωμάτιο των αγοριών από την Ελλάδα. Έχει καθρέφτες που εγώ αγαπάω τους καθρέφτες. Εδώ βλέπουμε τη θέα που υπάρχει και υποτίθεται ότι άμα πιάσει αυτό το πράγμα μπορείς να πας στην αλλιώχθη. Δεν θα το δοκίμαζα εγώ προσωπικά. Εδώ είναι μια βασική τουαλετίτσα, κανονική. Εδώ σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μπει και θέλει ισοσίβιο, δεν ξέρω. Και έχουν και σάουνα, παιδιά. Εντάξει, ελπίζω να τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν το ξέρω. Και εδώ έχει καπελάκια. Και εγώ θα δοκιμάσω τον γκρι. Βασικά, δεν μπορώ να δοκιμάσω όλα. Στα προγράμματα πάντα πίνω πολύ τσάκι καφέ γιατί έχουμε μια μισή ώρα πρωινό, μετά από δύο ώρες έχουμε διάλειμμα, μετά έχουμε βραδινό, μετά έχουμε απογευματινό καφέ, οπότε είμαι ήδη στο δεύτερο τσάι και έχω πιει και δύο καφέδες. Εδώ κάποια παιδιά παίζουν μπάσκετ ή κάτι, αλλά εγώ και τα αθλήματα δεν είμαστε πολύ φίλοι. Θα ήταν πολύ ωραία να κάνω φεστιβάλ μουσικής εδώ πέρα, στα Γρασίδια. Θα πήγαινα. Εδώ είναι το μέρος που μένουμε και έχει πολλά φωτάκια. Εδώ είναι τα παιδάκια που ακούνε μουσική. Και εδώ είναι που πάω εγώ να συνεχίσω το τσάι μου. 1, 2, 3. Το καημένο το άλογο το έχουν δεμένο. Και κανονικά αλλά και τα πόδια μεταξύ τους και δεν μπορούν να πολυκουνηθεί. Λοιπόν, φάγαμε παντζαρόσουπα παραδοσιακή και κάτι με πατάτες που είναι σαν νιώκια γιγάντια, δηλαδή πατάτες με ζυμάρι και γεμιστά με κρέας ή τυρί και από πάνω σως μανιταριών και τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε πράγματα. Don't be scared. Oh, good girl. €1.90 and the red one cost €1.25. Μόλις τελειώσαμε. Ευτυχώς, δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί. Είναι 8 παρα 10. Όχι, είναι 7 παρα 10. Στις 7 θα φάμε. Και είμαι κουρασμένη, sorry, επειδή ανέβαινα τα σκαλιά. Και λοιπόν τώρα θα φάμε, θα ξεκουραστούμε μέχρι τις 9, που στις 9 θα κάνουμε ένα event όπου οι Λιθουανοί θα μας παρουσιάσουν τη χώρα τους κτλ. Και θα έχει φαγητό λογικά, αν κοιτάξει θα έχουμε σκάσει από το βραδινό. Και μετά όπως κάνουμε σε streamers και αυτά θα μαζευτούμε σε ένα δωμάτιο κάπως ή μάλλον. Θα μπορούσαμε να ζευτούμε όλοι, αλλά υπάρχουν κάποια ανήλικα παιδάκια και εντάξει μπορεί να πιούμε, ποτέ καλό είναι να μην είναι εκεί πέρα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το μοιράσουμε. Επίσης παίζει να μην θέλει η εκπαιδευτικός μας να γίνει αυτό, οπότε πρέπει να το κάνουμε κάπως κρυφά. Αλλά κάποιοι συμμετέχοντες είναι αδέλφια της και δεν ξέρω πώς θα γίνει όλο αυτό. Τέλος πάντων, μέχρι τότε έχουμε κάποιες ώρες και εντάξει θα το δούμε. Και αυτά. So extra. Do not mistake Lithuania with Russia or Poland. If something bad is happening, we blame either Poland, or Russia, or the rest of the world. Michele is at the beach. Che bello questo sole. Τι είναι? Δοκιμάσαι κουβέντα.
Τι σούπα είναι, πολυγυθό σούπα. Ένα, δύο. Για μένα. Σήμερα πια 3-4 καφέδες αλλά κομμόνια θα αποσυνιστάζω. Οπότε μπήκα στο κρεβατάκι μου να κουκλωθώ έτσι λίγο να χαλαρώσω. Δεν πιάνουν και megabyte, δηλαδή να θες να σκρολάρεις λίγο Instagram. Δεν πιάνει ούτε το WiFi, ούτε τα megabyte στο δωμάτιο και πρέπει κανείς τίποτα. Θα μπορούσαμε να καθόμαστε μέσα και να παίζουμε παιχνίδια γνωριμίας και bonding. Να το κάνουμε στη φύση, να πάμε, ξέρω εγώ, μια πεζοπορία εδώ γύρω, να δούμε το μέρος που είμαστε. Όχι απλά να καθόμαστε σε μια αίθουσα και να κάνουμε πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει νόημα να είμαστε σε ένα χώρο, μη ήταν έτσι καθόμασταν και σπίτια μας και το κάναμε μέσω Skype. Είναι κρίμα να είσαι μια ωραία περιοχή και να μην βλέπεις το χώρο, να το βλέπεις έτσι λίγο στην αυλή του σπιτιού. Μπορούμε να πάμε εδώ γύρω, αφού δεν έχει αυτοκίνητο, δεν έχει θόρυβο, ξέρω εγώ. Εδώ ένα ωραίο παιδί, κοβίτσα τζίκι. Μάγειρας. Ναι. Με κάνεις και κοκκινίζω. Έλα τώρα. Αφού είναι κρύφτη. What are you doing, Michele? Show us how you do the... Prepare with the focaccia. It's ready? Αυτός είναι. Yeah. The focaccia in, yeah. In the forno. And the forno for 20 minutes. Thank you. Wow. Νιώθω σαν να πήρα setlist από τραγουδιστή. Κολόπεδα! Μαλάκα! Και άλλη μισή ήταν με το κινητό σε εμάς. Σοβαρά! Ναι. Έλα δεν το είδες. Εγώ ήμουν τέτοιο ρε. Οι Πορτογαλέζες ήταν σε κινητό. Εγώ δεν τους είδα. Τώρα, πού είναι ρε.